Πιλάτων αυτάς, εις την μακαρία ζωήν την παρασύφη λάζοπε, εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον, και τα ψυχά των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις τα θάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Σύριο Θεός ημών κατά βάσης άδειν, και τα σωτήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτό και τα ψυχά των δούλων σου, σώτερα να πάω. Όλοι μόνο, και ταύτον αυτάς, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, έλθε να πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνω αμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω, η έργο, η διανία. Ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον, ότι ουκιά συνάνθρωπος, ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσει. Σιγαρ μόνος, Κύριε, της αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση, τον υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων, εν πόντο σφαγιασθέντων και τελειοθέντων, πατέρων και αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομε, συν το ανάρχο σου πατρί, το Παναγίο και αγαθό, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Τόσες λέξεις και θυμάσαι. Θυμάσαι τους προγόνους σου. Υπάρχουν μέσα μας. Αλήθεια, έρχομαι από μακριά, όπως μας κανοναρχεί και ο ποιητής. Από πού? Από τα βάθη της ιστορίας. Από τον Πόντο. Πόντος, λέξη ομηρική, σημαίνει θάλασσα. Εύξηνος πόντος. Από άξενος που ήταν. Φιλόξενη δηλαδή θάλασσα. Εύξηνος πόντος. Δυο λέξεις σου αρκούν για να ταξιδέψεις στη μυθολογία αυτήν που μάθαινες στα πρώτα χρόνια της σχολικής σου ζωής. Αυτήν που με τόση σοφία ήφαναν οι αρχαίοι Έλληνες και που τόσες αλήθειες έχει μέσα τις κρυμμένες. Χρυσόμαλο Δέρας, αργοναυτική εκστρατεία, Προμηθέας Δεσμότης, Ιφηγένεια Εντάδρης. Στον ελληνικό απικισμό του Πόντου, που πολλοί τον τοποθετούν ως ιστορικό γεγονός τον 10ο αιώνα π.Χ., πρωτοστάτησε η Ιωνική Μύρη του. Και ο ελληνικός πολιτισμός άνθησε εκεί. Και άνθησε ακόμα περισσότερο όταν αυτός πλουτίστηκε και με τα άνθη της Ορθοδοξίας. Οι Απόστολοι Πέτρος και Ανδρέας και ο πρωτοευαγγελισμός τους εκεί στον Πόντο. Ο Άγιος Γρηγόριος Νεοκεσαρίας. Πλήθος μαρτύρων και Αγίων στα χρόνια των διωγμών. Όπως ο Άγιος Ευγένιος, πολιούχος της Τραπεζούντος. Και η Αγία Ελένη, εξινόπης. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Εκκλησιαστικές μορφές με ποικίλη δράση, όπως ο Χρύσαθος Τραπεζούντος και ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο πρώην επίσκοπος Καστοριάς, υπερασπιστής των ιερών χωμάτων της Μακεδονίας μας. Πόντος είναι οι ναοί και οι ιερές μονές. Παναγία Σουμελά, Άγιος Γεώργιος ο Περιστεραιώτας, Άγιος Ιωάννης Βαζελόνος. Πόντος είναι φυσικά για τον καθένα μας και οι προσωπικές αναμνήσεις που φυλάγει στην καρδιά του. Πώς να ξεχάσεις τα ποντιακά τραγούδια που ακούγονταν με βουβό πόνο και νοσταλγία από τη γιαγιά και τον παππού. Πώς να σβήσεις από τη μνήμη σου τη χαρά και τον πόθο της αημνής του χοροδιδασκάλου, της κυρίας Κρυστάλης, που με τη ζωντανή χαρακτηριστική βραχτή φωνή της έδινε τα χορευτικά παραγγέλματα σε εμάς, μικρά παιδιά τότε, στη γειτονιά του συνοικισμού και μας μάθαινε τους πρώτους ποντιακούς χορούς τα απογεύματα του καλοκαιριού. Όλοι αυτοί που εμείς, τρίτη γενιά προσφύγων, είχαμε την ευτυχία να γνωρίσουμε, ήταν η ξεριζωμένη γενιά. Ήταν αυτοί που διώχτηκαν από τις προγονικές εστίες. Όσοι γλίτωσαν από τη φωτιά και το μαχαίρι και ήρθαν στη μάνα Ελλάδα ως πρόσφυγες.
Και τι είναι πρόσφυγας? Ένα κοπάδι κυνηγημένων ανθρώπων είναι. Ένας μπόγος γεμάτος θύμησες, όνειρα και ελπίδες. Τα βάζεις στον νόμο και φεύγεις διωγμένος από τη γη που γεννήθηκες, χωρίς να μάθεις ποτέ το γιατί και αν θα ξαναγυρίσεις. Και η φτωχή Ελλάδα σαν μάνα στοργική άνοιξε την αγκαλιά της για να μαζέψει τα πληγωμένα της παιδιά. Ήρθαν φέρνοντας μαζί τους, εκτός από τις θύμησες και τις ελπίδες τους, κι ό,τι πιο ιερό και πολύτιμο είχαν. Τα Άγια Λείψανα και τις Άγιες Εικόνες, καθώς και τα βιβλία από την πατρίδα. Γιατί ήξεραν ότι μόνο στηριζόμενοι στα ιερά, στα όσια και στην παιδεία μπορούσαν να συνεχίσουν να ζουν. Αυτά έκαναν πράξη όσοι γλίτωσαν το 1922. Γιατί οι υπόλοιποι εξοντώθηκαν. Και ο πιο κατάλληλος όρος που επιλέχθηκε για να περιγράψει αυτόν τον αφανισμό, την εξόντωση και το θρυκτό έγκλημα σε βάρος τους, είναι η γενοκτονία, η λέξη γενοκτονία.